θέμα αυτό. Πάμε ξανά στην προεκλογική εμείς επικαιρότητα. Θα επανέλθουμε στο θέμα του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου. Είναι εδώ μαζί μου η κυρία Ελπινίκη Μπάρκα, η οποία είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την παράταξη Καχρημάνη, αξιοβίωτη ανάπτυξη. Κυρία Μπάρκα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξαναπούμε κάποια πράγματα για τη δική σας υποψηφιότητα, κυρία Μπάρκα. Έχουμε ξαναμιλήσει παλαιότερα. Να ξαναπούμε κάποια πράγματα. Τι σας έκανε να είστε τώρα εδώ και να μιλάτε μαζί μου ως υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος? Κύριε Ντόκα, βρίσκομαι σε μια πολύ καλή φάση στη ζωή μου. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δόξα τω Θεώ, έχω την εργασία μου, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι αρκετά νέα για να μπορώ να προσφέρω, έχοντας μεγάλα τα παιδιά μου. Έχω τρία παιδιά, έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, άλλα σπουδάζουν. Είναι και αυτά έχουν δρομολογήσει τη ζωή τους και βρίσκομαι σε μια πολύ καλή φάση να έχω αρκετά ελεύθερο χρόνο, αρκετή εμπειρία ζωής που θέλω να την καταθέσω προς όφελος των συμπολιτών μου. Μάλιστα, μάλιστα. Και γιατί με τον Καχρημάνη? Με τον Καχρημάνη είπαμε και κινδυνεύσαμε κιόλας να λιδωρηθούμε και γι' αυτό, λέγοντας ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει αφήσει το στίγμα του στην εποχή, γι' αυτό είναι και τόσα χρόνια σαν ένας άλλος Περικλής, ας πούμε, της Ηπείρου. Γιατί τόσα χρόνια παραμένει στις επάλξεις, έχοντας την συνένεση πάντα του ηπειρώτικου λαού και βρίσκεται. Θεωρώ ότι έχει κάνει πάρα πολλά έργα, βρίσκονται όλα σε ένα καλό ρυθμό. Είναι ούτως ή άλλως μια στρωμένη δουλειά, η οποία με λίγη δουλειά ακόμη μπορούμε να απογειώσουμε την Ήπειρο αυτή που αγαπάμε, να της δώσουμε την όθηση που πρέπει. Εσείς, κυρία Μπάρκα, κατάγεστε από τα Γιάννενα, είστε Βέρα Γιαννιώτισσα, το καφιέστε αυτό έχω μάθει. Χαίρομαι, όχι, δεν θα το έλεγα έτσι. Χαίρομαι που με ρωτάτε γι' αυτό, γιατί το Μπάρκα το επίθετο είναι πιο πολύ στο Κουκλέσι, το οποίο επισκέφτηκα βέβαια και τους είπα τόσες φορές που έχω πει δεν είμαι από το Κουκλέσι. Τέλος πλέον θα λέω, μα πώς πρέπει να πω ότι είμαι κιόλας. Γιατί δεν έχω χωριό από την πλευρά του πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι Βέρος Γιαννιώτης. Δηλαδή είναι από το Αρχιμανδριό. Το κάστρο, από το Αρχιμανδριό. Από το Αρχιμανδριό. Γιατί τρεις-τέσσερις είναι οι γειτονιές. Ναι, τρεις-τέσσερις. Καραβατιά, Αρχιμανδριό. Θα σας πω όμως και το άλλο, γιατί και η μητέρα μου, παρότι γεννήθηκε στο Καλούτσιανη. Ναι, κλασικές γειτονιές. Ναι. Και η Σαράβα που έχει γεννηθεί η μητέρα μου. Ναι. Η μητέρα μου όμως, έχω και από τον παππού μου και από τη γιαγιά μου, έχουμε καταγωγή Βλάχη. Είμαστε μετά τη Μιλιά Μετσόβου, διοικητικά πιάνει στα Γρεβενά, είναι η Τούρια Κρανιά. Mm-hmm. Από την Κρανιά, οπότε είμαι Βλάχα κατά το ίμιση, κατά το γένος αν θέλετε, και Γιαννιώτισσα Βέρα από τον πατέρα μου, από το μεγάλο χωριό. Ο σύζυγός μου είναι από τη Μανολιάσα, αλλά που και αυτή πλέον στο Δήμο Ενητών ανήκει, άρα γι' αυτό λέω από το μεγάλο χωριό των Ιωαννίνων. Και μπορώ να βλέπω και όλα τα χωριά με την ίδια απόσταση και με την ίδια αγάπη. Μ' αρέσουν τα χωριά της Ηπείρου. Τώρα, εσείς στο προηγούμενο διάστημα είχατε δραστηριοποιηθεί στην Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ. Ναι, στην οποία βρίσκομαι ακόμα. Να πούμε δύο λόγια για το έργο. Πραγματικά έχει γίνει έργο εκεί. Να πούμε δύο λόγια για το έργο, συνοπτικά όμως, σε χρόνους τηλεόρασης. Έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα σαν ΠΕΑΚΙ με αυτή τη διοίκηση και θέλω να πω ότι πάντα στάθηκε μαζί μας αρρωγός δίπλα η περιφέρεια. Πάρα πολλά έργα και εκεί είχαμε και τριβή, και αν θέλετε, με τον Περιφερειάρχη και γι' αυτό ήρθε και η πρόταση της υποψηφιότητάς μου στο. Στο συνδυασμό τριβή, είχατε επαφή ή διαφωνούσατε? Σωστή. Όχι. Η τριβή είναι ό,τι καθημερινότητα που είχαμε στις σχέσεις μας. Γιατί και η διαφωνία μερικές φορές είναι δημιουργική, είναι σύνθεση. Όχι, έτσι. Δεν είχαμε δει. Κακό, δεν απαραίτητα κακό. Ο Περιφερειάρχης έχει αυτό που τον χαρακτηρίζει, ότι βοηθάει οποιονδήποτε φορέα. Για το καλό της πόλης. Το ΠΕΑΚΙ είναι ένας ξεχωριστός φορέας από την περιφέρεια. Έτσι. Ωστόσο, βοηθηθήκαμε πάρα πολύ. Ένα απτό. Είναι η ασφαλτόστρωση που έγινε στο κολυμβητήριο, με τους φωτισμούς έχει βοηθήσει. Μπορέσαμε να μπούμε στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το κολυμβητήριο, στο πρόγραμμα Έλενα. Είναι τα προγράμματα αυτά που διαχειρίζεται η περιφέρεια. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν μπόρεσε και το ΠΕΑΚΙ να μπει έτσι με την μεγάλη δουλειά όλων των μελών και γι' αυτό αξιοποιήθηκε και αυτή η δυνατότητα. Και εκεί είχαμε την καθημερινή επαφή με τον Περιφερειάρχη. Και γι' αυτό σας είπα, ήρθε και η πρόταση της υποψηφιότητας, η πολύ τιμητική πρόταση για μένα. Μάλιστα. Να δούμε ένα θέμα που αφορά στην περιφέρεια Ηπείρου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τη δική μας συζήτηση. Κυρία Μπάρκα, δύο σημαντικά έργα εντάχθηκαν στο ΠΕΒ Ηπείρου 2014-2020 από την περιφέρεια Ηπείρου. Αποχετευτικό Κόνιτσα.